Αμήν, αδελφοί μου, να έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε απόψε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τη σελίδα 969, μια γνωστή περικοπή, ή τα κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, ή τα κεφάλαιο 26 εδάφιο. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς τον Φίλιππο λέγον σηκώθητη και είπαγε προς Μεσημβρία εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αυτή είναι έρημος και σηκωθείς υπήγε. Και είδου άνθρωπος Αιθίωπς ευνούχος άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων ως εις σύντοποι πάντων των θησαυρών αυτής ούτως είχε ελθεί για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού ανεγκίνος και τον προφήτην Ισαΐα. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππον, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξα ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίον και ήκουσεν αυτόν αναγκινώσκοντα τον προφήτην Ισαΐα και είπε άραγε γινώσκης α αναγκινώσκης. Ο δε είπε και πώς ήθελον δυνηθεί αν δε με οδηγήσει κτής. Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μετά αυτού. Το δε χωρίον της γραφής, το οποίο ανεγίνωσκε ή το τούτο, εφέρθη ως πρόβατον επί σφαγήν και ως αρνίον έμπροσθε του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη η κρίσης αυτού. Τη δε γενεάν αυτού της θέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππον είπε παρακαλώ σε περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης περί αυτού ή περί άλλου τινός και ανοίξας ο Φίλιππος στο στόμα αυτού και αρχίσας από τις γραφείς ταύτης ευγγελίσαντο εις αυτόν τον Ιησού και καθώς εξικολούθουν την οδόν ήλθον εις τη Ίδωρ και λέγει ο ευνούχος ιδού Ίδωρ τι με εμποδίζει να βαφτιστώ. Και ο Φίλιππος είπε αν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας δύνασε και αποκριθείς είπε πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσένταξε να σταθεί άμαξα. Και κατέβησαν αμφότεροι στο ίδωρο ο Φίλιππος και ο ευνούχος και βάφτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππο και δεν είδε αυτόν πλέον ο ευνούχος αλλά επορεύεται την οδόν αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτε εις πάσα στας πόλεις έως ήλθε εις Κεσάρια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Εδώ αδερφοί βλέπουμε την αρμονική συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο από το ξεκίνημα ακόμα της πνευματικής ζωής ενός ανθρώπου και σε όλη τη διαδρομή η συνεργασία η οποία τι φανερώνει πρώτα φανερώνει την τιμή που κάνει ο Θεός σε κάθε μια ψυχή γιατί τιμή είναι αυτό να ασχοληθεί ο Θεός με μας και όχι μόνο να ασχοληθεί αλλά να λέει ο λόγος του Θεού σε κάλεσα με το όνομά σου. Μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να γίνει σε έναν άνθρωπο είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στον Απόστολο Πέτρο χαρακτηρίζοντας τον μακάριο, ευτυχισμένο. Πράγμα που ίσως να μας διαφεύγει εμάς τώρα καθώς έχει περάσει ο καιρός, έχει αυξηθεί η πνευματική μας ζωή, έχουμε αυτό και ίσως να μας διαφεύγει ότι αυτό το οποίο έγινε στη ζωή μας, για το οποίο όπως είπα ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο τον χαρακτήρισε μακάριο, δεν υπήρχε από αυτό μεγαλύτερη τιμή, μεγαλύτερο γεγονός, μεγαλύτερη στιγμή, πιο θαυμαστή στιγμή από αυτό το οποίο έγινε. Να ακούσουμε γιατί και εμείς είμαστε στην ίδια θέση απόψε και αυτό θα πρέπει να το γευόμαστε, θα πρέπει να το απολαμβάνουμε
Γιατί η πνευματική ζωή, αγαπητοί αδερφοί, αν ο άνθρωπος την ζει έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι μια απόλαυση. Τα πνευματικά πράγματα, η σχέση μας με τον Θεό. Όσο δύσκολο και να ακούγεται και να φαίνεται στην πράξη, και είναι δύσκολο, αλλά η πνευματική ζωή έχει την δυνατότητα ο Θεός να βοηθήσει κάθε μια ψυχή να απολαμβάνει αυτήν την σχέση την ωραία που ξεκίνησε με τον Θεό, ξεκινήσαμε με τον Θεό, η οποία δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι αιώνια. Μακάριος λοιπόν είσαι, Πέτρο, λέει, μακάριος, ευτυχισμένος είσαι. Και αν το μεταφέρουμε αυτό στην φυσική ζωή, πολλοί άνθρωποι επιδιώκοντας κάποιους στόχους χαρακτηρίζουν, είμαι ευτυχισμένος, λέει, έχω καλή υγεία. Είμαι ευτυχισμένος, λέει, κέρδισα το πρώτο λαχείο, λέει άλλος. Καθένας έχει τις δικές του θέσεις και αυτοχαρακτηρίζεται ο άνθρωπος. Εμείς ξέρουμε βέβαια ότι κανένας από αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν ισχύει, γιατί η ευτυχία έχει να κάνει με την ψυχή του ανθρώπου. Είναι στοιχείο το οποίο αναφέρεται στην ψυχή. Και ο μόνος άνθρωπος ο οποίος είναι πραγματικά ευτυχισμένος και πρέπει να νιώθει ευτυχισμένος παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που βιώνει και καταστάσεις, είναι αυτός που είπε ο Κύριος, μακάριος είσαι, Πέτρε, γιατί αυτό το οποίο είπες αυτή την ώρα, που είπες ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά έχεις μια ιδιαίτερη τιμή από τον ίδιο τον Πατέρα το Θεό. Σου το αποκάλυψε ο Πατέρας Θεός. Και γι' αυτό είσαι ευτυχισμένος. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, εδώ βλέπετε μια ωραία συνεργασία. Χρονικά είμαστε σε μια εποχή που το έργο του Θεού έχει ξεκινήσει. Η Εκκλησία θεμελιώθηκε και αναπτύσσεται με πολύ δύσκολες συνθήκες, αλήθεια είναι, γνωρίζουμε τις πρώτες στιγμές της Εκκλησίας, τους πρώτους καιρούς στην ανάπτυξή της, και πάντα έτσι γίνεται. Με πολλές θλίψεις, με συνοδεία θλίψεων, αντιξοότητες, άσχημες συνθήκες, γιατί η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Είχε διωγμούς, είχε δυσκολίες, είχε ανέχειες οικονομικές, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Εν μέσω πολλών θλίψεων λοιπόν, αλλά με χαρά Πνεύματος Αγίου, είχε ένα όμως πολύ ωραίο στοιχείο, το οποίο δυστυχώς εμείς σήμερα, παρότι έχουμε το πρώτο, δηλαδή έχουμε τις αντίξωες συνθήκες, έχουμε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, χίλια δύο προβλήματα, είχαν την παρουσία του Θεού. Ζούσανε μέσα στην παρουσία του Θεού. Απολαμβάναν τις ενέργειες του Θεού. Αλλά μην νομίζουμε ότι ήταν η ζωή τους ήταν ρόδινη, στρωμένη με ρόδα, ή ότι στα προβλήματά τους πατάγανε ένα κουμπί εκεί και να ο Θεός. Όχι, δεν γινόταν έτσι. Τα ίδια προβλήματα. Δημιουργείται μια εντύπωση καμιά φορά ότι θα έρθει έτσι η παρουσία του Θεού εν δυνάμει και θα σταματήσουν να υπάρχουν αρρώστιες, θα σταματήσουν να υπάρχουν δυσκολίες, θα γίνουμε όλοι ξαφνικά πλούσιοι οικονομικά, όλοι θα αποκτήσουμε την υγεία μας, θα σταματήσουν οι γιατροί, θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας, τα νοσοκομεία. Δεν λέει πουθενά έτσι. Τέτοια περιμένουμε. Ούτε τότε γινόταν. Ξέρετε ότι στην εκκλησία της Κορίνθου, παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια εκκλησία η οποία δεν έχει μείνει πίσω σε ουδέν χάρισμα, ούτε καμιά διακονία. Τα είχαν όλα. Είχαν και τις 5 διακονίες, είχαν και τα 9 χαρίσματα. Δηλαδή είχαν και τα χαρίσματα των Ιαμάτων, τα είχαν όλα. Αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε τι λέει. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί άρρωστοι και αποθνίσκους ικανοί. Πώς γίνεται?
αφού υπήρχαν τα χαρίσματα των Ιαμάτων. Γιατί δεν πήγαινε έτσι ο Παύλος, οι άλλοι Απόστολοι πάνω από τις ψυχές, γιατί έχεις εσύ αυτή την ανία τερώσια. Στο όνομα του Χριστού και να... δεν γίνεται έτσι το έργο του Θεού, αδερφή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει σχέδιο Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει σχέδιο εκπαίδευσης, παιδείας, που τα περιλαμβάνει όλα αυτά μέσα, πέρα από τα, αυτά τα οποία δημιουργούμε εμείς σαν προβλήματα στη ζωή μας, με τις επιλογές μας, με τις παραβάσεις μας ακόμα. Υπάρχει ένα σχέδιο εκπαίδευσης, από το οποίο ό,τι και να κάνεις, θα περάσεις από εκεί. Ευτυχώς που ο Θεός δεν υποκύπτει στις δικές μας παρακλήσεις, ηγεσίες. Βλέπετε, εμείς στη μόλι μας συμβεί κάτι, αμέσως, «Ω, σε παρακαλώ Κύριε, δεν το μπορώ αυτό, δεν το θέλω αυτό». Δεν... Κανένας μας δεν σκέφτεται ότι αυτό που ήρθε, και λογικό είναι, σε ποιον αρέσει η παιδεία, σε κανένα. Αυτό που ήρθε έχει το σκοπό του, δεν γίνεται, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όπως και εδώ βλέπετε γεγονότα, συνδυασμός, συγκυρίες. Και στην προσωπική μας ζωή έχουμε ζήσει ωραίες συγκυρίες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά λέω, δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε από Κύριε, επέτρεψες αυτό στη ζωή μου. Κάποιο λόγο θα έχεις. Εκείνο που με παρηγορεί και με καλύπτει, τι είναι? Κοιτάξτε ένα εδάφιο το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει ακριβώς, νομίζω εγώ. Λέει, συν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση. Και άμα δεν συνέχιζε, τι εννοούμε, τι έκβαση? Δηλαδή, αρρώστησα, θα με θεραπεύσει. Αυτή είναι έκβαση. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε, λέει, μη ανθρώπινο. Ένας από αυτούς πειρασμούς. Μια αρρώστια, μια δυσκολία, μια παιδεία, κάτι ήρθε, θα κάνει και την έκβαση. Ποια έκβαση? Γιατί πράγμα? Ώστε να δύναστε να υποφέρετε. Όταν λέει δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, δεν σου λέει δεν θα πειραστείς καθόλου, δεν σου λέει δεν θα υποφέρεις καθόλου, ώστε να δύνασαι να υποφέρεις, να μην είναι πάνω από τη δύναμή σου. Μέσα στις δυνάμεις τις οποίες πάλι ο Θεός μας χορηγεί. Αλλά να μην πιαζόμαστε, όλοι μας το κάνουμε βέβαια. Δεν είμαστε εύκολοι στο να δεχθούμε κάτι από αυτό που επέτρεψε ο Θεός στη ζωή μας. Όμως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αδελφοί, δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε ωραία συνεργασία με τον Θεό. Οι εργάτες, το εκκλησίασμα. Η Εκκλησία είχε μάθει σε μια τέτοια συνεργασία. Θα μου πείτε τώρα, ήταν Απόστολος Παύλος, Απόστολος Παύλος, ναι. Στην πράξη όμως, για να δούμε στην πράξη, γιατί εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι στη θεωρία, είναι στην πράξη. Για σκέψου ένας άνθρωπος ο οποίος είχε όλα τα χαρίσματα, διακονίες είχε ο άνθρωπος, κορυφή. Προσευχήθηκα, λέει, 3 φορές στο Θεό και του είπα συγκεκριμένα, ήρθε μια αρρώστια στη ζωή μου. Δεν θέλω, πάρ' την, Κύριε. Περί τούτου, λέει, προσευχήθηκα 3 φορές. Και ξέρετε πώς θα προσευχήθηκε ο Παύλος. Δεήθηκα, λέει, 3 φορές. Δεν υπέκυψε ο Θεός. Να πει, σε λυπάμαι. Θα ταλαιπωρήσεις, σε λυπάμαι. Όχι, ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί έκρινε η πανσοφία και η παντοδυναμία του Θεού, η παντογνωσία του, τι έκρινε? Ότι αυτό το συγκεκριμένο το οποίο υπάρχει στη ζωή του Παύλου θα τον βοηθήσει, έστω και να μην το καταλαβαίνει, θα τον βοηθήσει να μπει στη βασιλεία των ουρανών πλούσια. Αυτό. Και από ό,τι φαίνεται στη γραφή, ο Απόστολος Παύλος το κατάλαβε. Την δέχτηκε αυτή την αποκάλυψη από το Θεό
Έστω και δεν του άρεσε, το κατάλαβε και έπαψε, σταμάτησε. Εντάξει κύριε, αποδεχτώ. Θα μείνει. Ναι Παύλο, υπάρχει λόγος να μείνει αυτό στη ζωή σου. Μα θα υποφέρω. Ευτυχώς λέω αδερφοί που ο Θεός δεν υποκύπτει. Σαν τον γιατρό ο οποίος πρέπει να κάνει μια εγχείρηση, πάει ο ασθενής, λέει γιατρέ μου, σε παρακαλώ θα πονέσω, θα... Για σκέψου να σε άκουγε και να υπέκυπτε σε αυτό το συνέστημα και να λέει, α, μην πονέσεις. Τι θα γινόταν, θα πέθαινες. Πέθαινες. Μα δεν γινόταν η εγχείρηση, θα πέθαινες. Ευχαριστούμε τον Θεό αδερφοί για αυτά την ωραία σχέση, την ωραία θέση που έχει στη ζωή μας. Παράλληλα, γιατί υπάρχουν και παρηγοριές, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ο Θεός, δεν μας τα φέρει σε αυτά. Εγώ θα είμαι μαζί σου, λέει. Εγώ θα επιτρέψεις, Κύριε, να μπω σε ένα καμίνι. Θα επιτρέψω, θα πεις, από εκεί δεν μπορεί να φύγεις, αλλά θα είμαι μαζί σου. Είναι αρκετό, βέβαια είναι αρκετό, όταν υπάρχει η βεβαίωση, η πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο ότι σε αυτό το οποίο θα επιτρέψω να περάσεις μέσα στη ζωή σου, εγώ θα είμαι μαζί σου, μην το ξεχνάς, θα τα περάσουμε μαζί. Όσο βαρύ και να είναι αγαπητέ αδελφοί. Και ξέρετε, θα περάσουμε άσχημα πράγματα. Πιο άσχημα από ό,τι βλέπετε. Ο δρόμος μας θα γίνει πιο δύσκολος. Και είναι και λογικό. Για τελευταίες ημέρες. Ο διάβολος λέει γνωρίζει, λίγο καιρό έχει ακόμα. Θα κάνει, αν δεν έχει κάνει ήδη, ολομέτωπη επίθεση. Πολλά μέτωπα ανοιχτά έχουμε. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Έχουμε πέντε εχθρούς. Είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Τουλάχιστον πέντε, για σκεφτείτε. Μόνιμους με τους οποίους είμαστε σε μόνιμη εμπόλεμη κατάσταση, η οποία δεν μας συμφέρει να αλλάξει με καμιά συνθηκολόγηση και... όχι, μας συμφέρει να δώσουμε τη μάχη, γιατί υπάρχει από πίσω υπόσχεση, θα αρσείτε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και να μην δηλιάζουμε, να έχουμε θάρρος αδερφοί. Θα αρσείτε, είπε ο Κύριος. Αρκεί να είσαι στο θέλημα, να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Άμα είμαι στο θέλημα του Θεού και έχω ωραία πνευματική σχέση με τον Θεό, ό,τι και να γίνει, όπως και να έχουν τα πράγματα, θα βρει τον τρόπο ο Θεός να με βοηθήσει. Εδώ έχει ξεκινήσει λοιπόν αυτή η ανάπτυξη της Εκκλησίας. Ο Κύριος λέει προσέρχεται κάθε μέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία και εδώ βλέπουμε ένα περιστατικό το οποίο φανερώνει αυτή την ωραία συνεργασία. Ξεκινάει Άγγελος Κυρίου. Άγγελος Κυρίου. Είναι μια εποχή χαρακτηριστική που υπάρχει η διακονία των Αγγέλων, θα μπορούσαμε να πούμε. Έντονα, σε πολλά περιστατικά βλέπουμε την ύπαρξη, την εκτέλεση έργου από πλευράς αγγέλων. Τι είναι οι άγγελοι? Λειτουργικά πνεύματα σε υπηρεσία αποστελόμενα. Και ξέρετε αγαπητοί αδερφοί, με κανέναν δεν έχει πρόβλημα ο Θεός, όλο το σύμπαν τον ακούει. Καλή λέει τα πάντα ονομαστεί. Οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, όλα υποτεταγμένα στη φωνή του Θεού. Με το μόνο «ον» που έχει πρόβλημα ο Θεός είναι ο άνθρωπος. Σε όλο το σύμπαν έχει ροπή στην ανυπακοή, κληρονομιά μέσα του, αυτή η φύση, κληρονομιά, ανυπακοή, δεν δέχεται εύκολα, πάντα έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτό γίνεται και μέσα στο λαό του Θεού. Δυσκολευόμαστε να ακούσουμε και πολύ περισσότερο να δεχθούμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε. Ζούμε. Έχουμε, δυστυχώς, έχουμε ζωή και μάλιστα έχουμε έντονη ζωή μερικές φορές.
φυσική ζωή, λέω εδώ, τον κόσμο. Ο Θεός όμως μας κάλεσε σε τι, ξέρετε? Στην αρπαγή της Εκκλησίας θα λάβουν μέρος νεκροί, πεθαμένοι άνθρωποι. Είτε στη φυσική, το φυσικό θάνατο, οι θανόντες εν Κυρίω θέλουσι αναστηθεί πρώτον. Και κοιτάξτε ποιοι άλλοι θα λάβουν μέρος. Και εμείς οι ζώντες, πού? Όσοι απομένουμε στην παρουσία του Θεού, οι ζώντες στην παρουσία του Θεού, θέλουμε να αρπαχτεί. Όσοι μένουν στην παρουσία του Θεού, όχι όσοι μένουν στην παρουσία του κόσμου, στο σύστημα του κόσμου. Δεν ξέρω τι θα μας ζητηθεί από το Θεό να θυσιάσουμε σε αυτή την προσπάθειά μας να πάμε στον ουρανό, στον αγώνα μας αυτό. Δεν ξέρω. Ό,τι μας ζητηθεί όμως θα έχει να κάνει με τι? Με τον θάνατο, με την έκρωση. Νεκρώσατε, λέει, τα μέλη σας στα επί της γης. Είναι ένα σύνθημα, μια παρόρμηση, μια παρότριση του Πνεύματος του Αγίου, και όταν το διάβασα, λέω, έτσι το πρόσεξα, λέω, τι νεκρώσατε, εγώ? Αφού ο Θεός τα κάνει. Αν δεν θέλεις να γίνει κάτι στη ζωή σου, δεν γίνεται. Το νεκρώσατε, ξέρετε, σημαίνει πρόθεση. Θέλω, δύναμη δεν έχουμε. Πρέπει να θέλω όμως. Τα μέλη, τα επί της γης. Πότε νεκρώνει ένα μέλος? Όταν δεν τροφοδοτείται με αίμα. Άμα το κόψεις αυτό το δάχτυλο, δεν έχει τροφοδοσία, δεν περνάει αίμα, νέκρωσε. Πότε νεκρώνει κάτι στη ζωή μας? Όταν δεν το τροφοδοτούμε. Πότε τα μάτια, τα αυτιά, τα μέλη, τα πόδια, τα χέρια είναι νεκρά ως προς τον κόσμο? Για αυτά τα μέλη μιλάει. Όταν δεν έχουν τροφοδοσία, όταν δεν έχουν επιθυμία, την οποία επιθυμία εγώ τη δίνω. Κοιτάξτε τι έγινε μέσα στον Παράδεισο, πως τροφοδοτήθηκε. Λέει, και είδε, λέει η Εύα, είδε η Εύα ότι το δέντρο ήταν επιθυμητό. Με ποια μάτια το είδε? Είναι η πρώτη φορά που το κοιτάει? Όχι. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή και ώρα το είδε με τα μάτια, με άλλα μάτια. Δυστυχώς δεν κοιτάμε πάντα με τα μάτια που μας έδωσε ο Κύριος. Δεν ακούμε πάντα με τα αυτιά που μας έδωσε ο Θεός. Και δεν ενεργούμε πάντα με το πνεύμα το οποίο μας έδωσε ο Κύριος, αδερφοί, στη ζωή μας. Γι' αυτό και βλέπετε τα αποτελέσματα. Ο άγγελος λοιπόν αυτός άκουσε από το Θεό, δεν ξέρω πώς τον λένε, Κύριος ξέρει, του είπε ο Κύριος αποστολή. Αποστολή. Είναι έτοιμος? Ναι, είναι στη θέση του. Όλα είναι στη θέση τους, λέω. Αλλά παρακάτω θα δούμε και άλλους να είναι στη θέση τους. Σε μια ευτυχή συγκυρία, γιατί ο λόγος του Θεού λέει, ελάλη προς αυτούς καθώς η δύναντο να ακούωσει. Δεν είμαστε πάντα σε θέση να ακούμε, αδερφοί. Γι' αυτό και βλέπετε μερικές φορές δεν μας πιάνει ο λόγος. Εμείς βέβαια ψάχνουμε και αναζητούμε αιτίες και δικαιολογίες. Δεν ήταν και διαπνεύματος Αγίου, δεν είναι και καλά πνευματικά. Ψάχνουμε. Δεν είναι αυτή η αιτία. Ο λόγος είναι λόγος. Το λόγο του Θεού σου λέει. Ένα εδάφιο. Εάν η καρδιά μου είναι σε θέση, το δέχεται, αδερφή. Έχει προϋποθέσεις που τις οποίες θα τις πούμε παρακάτω. Γι' αυτό καμιά φορά μην ψάχνουμε για δικαιολογία. Στην εκκλησία σήμερα δεν ευλογήθηκα. Ποιος ξέρει, ήταν και αυτός που μίλησε, δεν είχε και δύναμη.
Όταν ο άνθρωπος είναι σε ευθεία γραμμή με το Πνεύμα το Άγιο, θα βρει τρόπο ο Θεός να σου μιλήσει, αδελφέ. Θα βρει τρόπο να σε ευλογήσει ο Θεός. Επήγε λοιπόν ο άγγελος και πήρε μια αποστολή και πήγε προς τον Φίλιππο. Πού τον βρήκε, λέτε, τον Φίλιππο? Γιατί, ξέρετε τι λέει η Γραφή, και σηκωθήσει πήγε ο Φίλιππος. Αν πεις τώρα, πιστεύω οι Απόστολοι, οι πρώτοι χριστιανοί, το είχαν σαν συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Και εμείς πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αν επιτρέπετε η έκφραση, μια εντελώς φυσιολογική πνευματική ζωή. Ξέρετε, σε μερικούς από εμάς, στο λαό του Θεού, φαντάζει πολύ μακρινό ή πάμε στον ουρανό. Μην ακούτε που το με πάρω κύριο να πάω στον ουρανό, μην τα ακούτε αυτά. Αυτά είναι θεωρίες. Μας φαίνεται άγνωστο και μας τρομάζει. Το άγνωστο τρομάζει πάντα. Να πάω στον ουρανό. Δηλαδή να γονατίζω και προσεύχομαι και ο πατέρα μου και δεν συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Ξέρεις με ποιον έχεις αναπτύξει διάλογο? Με τον Θεό. Δηλαδή λέω πατέρα μου και τι εννοώ? Στο πρόσωπο εκεί που είναι στο τρίτο ουρανό που λέγεται Θεός. Είμαι μπροστά στον Θεό, αδερφοί. Δηλαδή γονατίζω, προσεύχομαι, πληρώνω με πνευμάγιο και μιλάω ξένες γλώσσες. Τι γίνεται? Έχω το Πνεύμα του Θεού κυριολεκτικά. Είναι μια θεωρία. Αισθάνομαι τη δύναμη, την παρουσία του Θεού. Και τι αίσθηση έχω? Ότι είμαι μπροστά στον Θεό. Έχω επικοινωνία με τον Θεό. Πώς να σας το δώσω να το καταλάβουμε? Είναι τόσο σημαντικό όμως να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το οποίο έχει γίνει στη ζωή μας. Ξεφεύγοντας από τη θεωρία, ξεφεύγοντας από τη θρησκεία, από τα σχετικά καθήκοντα, κυριολεκτικά να έχουμε μια συνεργασία, να βρισκόμαστε κυριολεκτικά στην παρουσία του Θεού. Πατέρα, έρχομαι ενώπιόν σου. Τι είναι μια έκφραση? Είναι μια πραγματικότητα. Δια της πίστεως είμαι μπροστά στο Θεό. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, είπε ο Κύριος, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Τι είναι αυτό? Μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό το βράδυ κυριολεκτικά ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Κυριολεκτικά κάπου εδώ είναι. Κάπου εδώ διέρχεται. Δεν είναι έκφραση. Δεν είναι μια έννοια ή ένα θρησκευτικό παραλήρημα που λένε οι άνθρωποι. Είναι κυριολεκτικό. Τον έχουμε τον Κύριο κυριολεκτικά ανάμεσά μας. Είναι πρόσωπο συγκεκριμένο ο Θεός. Γι' αυτό την ώρα που γονατίζουμε και προσευχόμαστε, θα πρέπει να το συνειδητοποιούμε αυτό, αδερφοί. Μιλάς με ένα υπαρκτό πρόσωπο. Έχεις πιάσει διάλογο με ένα υπαρκτό πρόσωπο. Τον βρήκε λοιπόν, πού λέτε να τον βρήκε τον Φίλιππο? Πού λέτε να τον βρήκε? Εκεί που βρίσκει συχνά εμάς. Μπροστά σε καμιά οθόνη, σε κανένα γήπεδο που έπαιζε η ομάδα του, σε ένα καφενείο να πιει το καφεδάκι, πού να τον βρήκε? Γιατί από τη μια λέμε και θέλουμε και καλά κάνουμε να έχουμε τις ενέργειες του Θεού ανάμεσά μας, αλλά δεν θα πρέπει και εμάς ο Θεός να μας βρίσκει στη θέση του, στη θέση μας. Ευλόγησέ με, Κύριε, σε ψάχνω, δεν σε βρίσκω. Πού να σε βρω? Δεν είσαι στη θέση σου? Είσαι στη θέση σου και δεν σε ευλόγησα? Κάνουν παράπονο. Αλλά δεν γίνεται ποτέ. Δεν μπορεί να είμαι στη θέση μου. Ο Θεός, αδερφή, είναι πάντα στη θέση του. Ο άνθρωπος αλλάζει θέσεις. Ανάλογα με την κατάσταση που περνάει, άλλες φορές είναι ολιγόπιστος, άλλες φορές βαριέται, άλλες φορές είναι κουρασμένος, απογοητευμένος. Όλες αυτές οι καταστάσεις συστορεύονται και χτυπάνε την ψυχή του. Και προσδιορίζουν δυστυχώς πολλές φορές και τη σχέση μας με τον Θεό. Και βγαίνουν και συμπεράσματα. Πονάει το στομάχι μου. Δεν υπάρχει Θεός. Κάτσε το στομάχι σου πονάει. Τη σχέση κοιτάμε με το άλλο. Δεν με θεραπεύει. Δεν υπάρχει.
Βλέπετε τι συμπεράσματα. Ο Φίλιππος λοιπόν, αδερφή, σηκωθήσει πήγε. Δεν φέρει καμία αντίρρηση έτσι να πει, τώρα έχω δουλειά, έχω, ξέρετε, πολλά πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή φαίνονται ότι δυστυχώς θα συμβούνε στη ζωή πιστών ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι στην κλίση που θα κάνει ο Θεός, στην πρόσκληση για τον αιώνιο δείπνο, τρεις κατηγορίες ανθρώπων δεν θα είναι. Για ποιο λόγο δεν θα είναι? Δεν θέλει ο Θεός? Τους έχει ξεχωρίσει? Για ποιο λόγο δεν θα πας στον ουρανό? Επειδή δεν το θέλει ο Θεός? Όχι. Επειδή κατά βάθος εσύ έχεις άλλες επιλογές. Και τις επιλογές τις ξέρουμε, έχουμε ακούσει. Άλλος λέει πέντε ζεύγη βόων, άλλος πάντως χάσαν τον ουρανό. Δεν ήταν έτοιμοι να ανταποκριθούν. Είναι τελευταίος καιρός να έχουμε το νου μας, αδελφοί. Ξαφνικά, απροειδοποίητα, και έτσι θα γίνει, θα ακουστεί μια σάλπιγγα. Προειδοποίητα, ξαφνικά, θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας στις μέρες μας. Και μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο του έχει αποκαλυφθεί, γιατί χρειάζεται αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι ένα απλό κήρυγμα. Ο τρόπος με τον οποίο ζούμε φανερώνει εάν περιμένω ή όχι το Χριστό, αδερφοί. Το ίδιο συνέβη και με αυτούς. Ο τρόπος που ζούσανε, αυτό το οποίο λέει αγρόν αγόρασα, φανερώνει τρόπο ζωής. Δεν είναι μια απλή έκφραση, αγόρασα ένα χωράφι. Σημαίνει ότι αυτό προσδιόριζε τη ζωή του, την καθημερινότητά του, τον είχε απορροφήσει. Με αυτό ασχολούνταν όλη την ώρα. Ο άλλος πέντε ζεύγη βόων με την επιχείρηση. Ο άλλος παντρεύτηκε. Εγώ λέει παντρεύτηκα, άσε με το... Για να χάσει τον ουρανό παντρεύτηκες. Να το προσέξουμε, αδελφοί. Ο στόχος μας ποιος είναι? Μην χάνουμε το στόχο μας. Εδώ ο Φίλιππος είναι έτοιμος λοιπόν. Σηκωθήσει πήγε. Δεν του είπε ο Θεός τίποτα. Δεν του φανέρωσε τίποτα. Σήκω και πήγαινε στην οδό και μάλιστα σημειώνει η γραφή κάτι η οποία ήταν έρημος κιόλας. Έρημος. Για να καταλάβουμε εξ αρχής ότι όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει ωραία σχέση με τον Θεό, δεν μπορεί τίποτα να τον ανακόψει. Εμείς επειδή είναι εύθραστη η σχέση μας με τον Θεό, βλέπετε με το παραμικρό, νιστάζω ή κάνω δε... Από εκκλησία τώρα αφού είμαι... Πάντα έχουμε τη δικαιολογία μας. Γιατί? Γιατί η σχέση μας είναι επιφανειακή. Να έρθει τώρα να πει ο κύριος, σήκω και πήγε. Πού να πάω? Και καλά να πάω κάπου που είναι εύκολο και προσβάσιμο. Να πάω στην εκκλησία να κηρύξω. Αδερφοί μου αγαπάνε, με δέχονται. Ωραία. Να πας εκεί στην, που είναι έρημος. Χωρίς να ρωτήσει, χωρίς να πει κύριε, πού με στέλνεις, τι είναι αυτό, τίποτα. Εμπιστοσύνη στο Θεό, αδερφοί. Είναι η ώρα που πρέπει να δείξουμε τυφλή εμπιστοσύνη στο Πνεύμα το Άγιο. Να εμπιστευτούμε το Θεό στη ζωή μας. Από εκεί που σε πάει ο Θεός είναι καλύτερα, ξέρει ο Θεός. Τι μονοπάτι είναι αυτό, τι δρόμος είναι αυτός. Ξέρει ο Θεός. Φτάνει να είσαι στα χέρια του. Φτάνει να είσαι υπό τον έλεγχό του. Γιατί μερικές φορές είμαστε εκτός. Εκτός. Μια φορά σε μια προσευχή άκουσα κάτι και τρόμαξα. Προσέξτε, μερικοί είσαστε έτοιμοι να βγείτε έξω από τα όρια του αίματος. Έξω από τα όρια του αίματος. Να μην με καλύπτει το αίμα του Χριστού. Πώς? Υπάρχει έναν απλό λόγο θα σας πω. Κοιτάξτε ένα λόγο που λέει η Γραφή. Που εμείς δεν υπολογίζουμε. Εάν έχουμε, λέει, κοινωνία με τ' αλλήλων, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας.
Δηλαδή αν απομονώνομαι και δεν έχω σχέση με τους αδερφούς, δεν πηγαίνω στην εκκλησία, δεν έχω... Είμαι εκτός ορίων. Εγώ νόμιζα ότι εκτός ορίων μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος καταπάτησε το και βλαστήμησε. Ναι. Δηλαδή κοίταξε. Δηλαδή αν δεν έχω κοινωνία με τους αδερφούς, και είπε ευκαιρία να πω κάτι, αδερφή, και να το προσέξουμε. Είναι εντολή αυτό που λέει η Γραφή, και ενέμενον στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στις προσευχές και στη Θεία Κοινωνία, ενέμενον είναι εντολή, δεν είναι συνήθεια. Άρα εάν κάποιος από τους αδερφούς σε ένα από αυτά τα πόδια τα πνευματικά που στηρίζουν το τραπέζι δεν μένει, τι σημαίνει? Αμαρτάνει. Εάν δεν μπαίνω Θεία Κοινωνία, αμαρτάνω. Είναι παράβαση, είναι ανυπακοή. Εάν δεν πηγαίνω στην εκκλησία, είμαι σε αμαρτία, το καταλαβαίνετε? Το λέει η Γραφή. Εάν δεν έχω κοινωνία με τους αδερφούς, τι γίνεται? Πάλι είμαι σε παράβαση, γιατί είναι εντολή από τη Γραφή. Αν δεν είμαι στις προσευχές, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί εμείς ψάχνουμε. Δεν κάνω και τη χοντρή αμαρτία. Ναι, αλλά για δες, εντολές μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτοιμος λοιπόν στη θέση του Φίλιππος. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Α, γιατί ο Θεός έχει ένα σχέδιο σωτηρίας. Αγαπητοί αδελφοί, δεν ξέρουμε τι γίνεται στη ζωή. Πράγματα τα οποία εμείς τυχαία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το είπαμε. Τίποτα. Όλα τα κανονίζει ο Θεός, ο παντογνώστης. Τι ωραία συγκυρία. Στη θέση του άγγελος, στη θέση του ο Φίλιππος με την Αποστολή, στη θέση του ο Ευνούχος, γιατί είναι και αυτό. Δεν είναι πάντα ο άνθρωπος σε θέση να δεχθεί. Γι' αυτό μη σας κάνει εντύπωση, λέει, του μίλησα και δεν δέχτηκε. Μπορεί να μην ήταν σε θέση η καρδιά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν θα δεχτεί. Γι' αυτό πάντα με αυτή τη σκέψη να είμαστε. Δεν ξέρεις τι σχέδιο έχει ο Θεός για τον καθέναν. Ούτε να βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Α, αυτός έκανε. Δεν ξέρεις γιατί το έκανε. Δεν ξέρεις την πρόθεση της καρδιάς του. Ο καρδιογνώστης είναι μόνο ο Θεός. Και μας έχει διαψεύσει ο Θεός μέσα στη ζωή, αδελφοί. Γιατί βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα βλέποντας το φαινόμενο, το οποίο δεν ήταν καλό. Ήταν καλό, παραδείγματος χάρη, ότι αυτός ο Μωυσής πήρε την Θεόπισσα εκεί τη Σεφόρα. Δεν ήταν καλό. Εκ πρώτης όψης δεν ήταν καλό. Αλλά τι έγινε με αυτή την κίνηση? Καρδιές Αρών, Μαριάμ φανέρωσαν την καρδιά τους. Η Σεφόρα από το πουθενά την ενέταξε ο Θεός στο σχέδιο, και ούτε λίγο ούτε πολύ διέσωσε το Μωυσή από θάνατο. Η Σεφόρα πουθενά, δεν ήταν Ισραηλίτσα, δεν ήταν τίποτα. Έπαιξε τόσο σπουδαίο ρόλο. Δεν ξέρουμε, αδερφοί, τι σχέδιο έχει ο Θεός για την κάθε μια ψυχή. Δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε. Ποιος υπολόγιζε ότι μια γυναίκα, η οποία, ποιος να την υπολόγιζε εκεί που ήταν στη Σαμάρια? Κανένας. Μια γυναίκα. Με ένα λόγο. Ένα λόγο είπε. Δεν έκανε κανένα μεγάλο κήρυγμα, δεν έκανε. Ένα λόγο. Ελάτε, λέει. Όσο πιο απλά μπορούσε, το είπε. Ελάτε να δείτε. Ένα ολόκληρο χωριό σώθηκε. Πίσω από τη δική σου κλίση δεν ξέρεις τι κρύβεται. Τι σχέδιο έχει ο Θεός? Φτάνει με υπομονή, με εμπιστοσύνη στον Κύριο, για να δούμε να το εξελίξει αυτό το σχέδιο, όχι όπως θα θέλαμε εμείς, αλλά όπως θέλει εκείνος. Αυτό είναι βασικό, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, πέρα από συναισθήματα. Με ελεύθερη καρδιά εδώ είπε το Πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασε, λέει, εκεί στην άμαξα, προσκολήσου. Πάνω στην άμαξα ποιος είναι?
ο υπουργός των οικονομικών της Αιθιοπίας. Δηλαδή που θα τον έβλεπε ο Φίλιππος θα έπρεπε να τρόμαζε. Πώς θα ήταν τιμένος, πώς θα ήταν η κουστοδία του, όλο αυτό. Ο Φίλιππος ήταν ένας ανθρωπάκος απλά ντυμένος, αν φόραγε τίποτα παπούτσια ή αυτά, μπορεί να μην είχε κιόλας τίποτα. Τι να πεις. Και που του είπε το Πνεύμα το Άγιο προσκολή, θα τρόμαζε. Η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου είναι άλλο πράγμα, αδερφή. Η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου. Προσέξτε κάτι. Όταν υπάρχει μέσα στην καρδιά ενός πιστού ανθρώπου η μαρτυρία του Πνεύματος του Αγίου χωρίς επιρροή από συναισθήματα, είναι ελεύθερη καρδιά, είναι το παν. Η πληροφορία, η βεβαίωση, η σιγουριά, χωρίς λέω συναισθήματα, όταν δεν είναι ελεύθερη καρδιά, δεν μπορεί να σε οδηγήσει ο Θεός. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μας εξέπληξε. Εγώ όταν το συνειδητοποίησα, μας εξέπληξε. Μας εκπλήσει. Να του λέει ο Φίλιππος με το θάρρος που του δώσε ο Θεός, γνωρίζεις αυτά που διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις. Αν ήταν άλλος, ποιος ξέρει πώς θα το πλήρωνε ο Φίλιππος. Τολμάς, εμένα, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ένας απλός άνθρωπος, αδερφή. Τι παθαίνουμε και εμείς το έχουμε πρόβλημα τώρα σαν πιστία. Τι παθαίνουμε. Διατρέχουμε έναν κίνδυνο το οποίο δεν τον υπολογίζουμε. Λέει ο Παύλος, προσέχετε, φοβάμαι. Μήπως ξεπέσετε της απλότητος. Στην πορεία. Καλά ξεκινάτε έτσι απλά, ωραία, ταπεινά, δέχεται το λόγο, αλλά στην πορεία μήπως ξεπέζεται της απλότητος. Να συνεχίσουμε, αδερφοί, να είμαστε απλοί άνθρωποι. Εύκολοι σε εκφράσεις μας, στα συναισθήματά μας. Γινόμαστε δύσκολοι και δυσκολεύουμε και το Θεό στην πορεία. Γυρνάει με φυσικότητα, με απλότητα ο ευνούχος και τον κοιτάει. Του λέει, πώς θα τα καταλάβω, άνθρωπε μου, λέει, αν δεν μου τα φανερώσει κάποιος. Και του λέει κάτι φοβερό, αδερφή. Σε παρακαλώ, του λέει, ανέβα πάνω στην άμμο. Σε παρακαλώ, ποιος. Δεν έχεις υπεροχή, δεν αισθάνεσαι, να πεις, πώς καταδέχεσαι. Ασχολείσαι με τον Φίλιππο, καταδέχεσαι, άγνωστος είναι. Ρακέντητος, ποιος ξέρει τι. Και καταδέχεσαι. Είναι πρόβατο, αδερφή. Ένα προβατάκι είναι. Ο ευνούχος. Ψυχή, αδερφή μου, ψυχή. Κάθε άνθρωπος είναι ψυχή. Και ευτυχώς δεν έχει αφήσει την ζωή του, τα βιώματά του να περάσουν και στο χαρακτήρα του. Γιατί μερικοί άνθρωποι επηρεάζονται στη ζωή αυτή. Και δυστυχώς μερικοί και χριστιανοί ακόμα από εμάς, στην πορεία μας έχουμε επηρεαστεί από το χαρακτήρα μας και τα στοιχεία του χαρακτήρα μας περάσανε μέσα στη ζωή μας. Αυτά που κουβαλάγαμε από τον κόσμο. Το οποίο δεν τα αφήσαμε. Εγωισμός, υπερηφάνεια, στοιχεία τα οποία έχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Ταπεινός άνθρωπος λέει, πώς θα καταλάβω. Εξήγησε με, έλα πάνω. Εξήγησέ μου. Και από εκεί πέρα τώρα είναι εύκολο. Ένα μήνυμα που πρέπει να προσέξουμε σήμερα είναι μην ξεπέσουμε από την απλότητα. Δεν ευλογούμαστε, σταματήσαμε να είμαστε απλοί άνθρωποι, αδερφοί. Τα κάνουμε πολύπλοκα, δύσκολα τα πράγματα. Ο Κύριος είπε, αν δεν δεχτείτε τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδιά. Και μάλιστα υπάρχει μια προτροπή, αν δεν επιστρέψετε. Που σημαίνει είναι ενδεχόμενο να έχουμε ξεφύγει από αυτή την ιδιότητα του παιδιού. Αισθανόμαστε άντρες, αισθανόμαστε και δυσκολεύεται ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όστις δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί. Εμείς είμαστε επιστήμονες. Καθόμαστε και πώς θα είναι στον ουρανό, αδερφέ, και αυτό σε απασχολεί. Σαν παιδί, αδερφέ. Ταπεινά έτσι προσευχή σαν παιδιά.
με την αφέλεια αυτή, με την απλότητα, πατέρα μου, δεν ευλογούμαστε για τέτοιους λόγους. Δεν μπορούμε να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν μπορούμε με απλότητα να συνεργαστούμε με τον Θεό, με το Πνεύμα του Θεού. Και τι είναι τώρα αυτό, τι είναι αδερφέ μου? Αυτό τώρα που μου έρχεται, τι είναι? Ο Θεός είναι αδερφέ. Και αυτός τώρα που μιλάει, μήπως είναι ο αδερφός και μήπως τα για μένα τα λέει, κάτι ξέρει. Πάει, το χάσαμε, το χάσαμε. Και ποιος ξέρει τι του είπανε, και δεν είναι απλά. Το παιδί δεν έχει δόλο. Η αγάπη είναι, δεν διαλογίζεται το κακό. Εμείς γίναμε πολύ διαλογή. Ξέρετε αδερφοί, ευκαιρία να το πω, υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι σκέφτονται πολύ. Πολύ διαλογισμό, όλη την ημέρα. Ξέρετε ποιο είναι το επόμενο βήμα, σας τρομάξω? Ψυχολογικά προβλήματα. Προσοχή. Προσοχή, τι σκέπτεσαι όλη μέρα, τι περνάει από το μυαλό σου, τι συζητάς όλη μέρα, τι διαλογίζεσαι? Αν μου πεις δεν φταίω εγώ, όχι, εμείς δίνουμε δικαιώματα. Εμείς σαν άνθρωποι, ξέρετε, αυτό εδώ είναι κέντρο διερχομένων. Ο Θεός έχει προνοήσει να έχει και είσοδο και έξοδο. Να το μπλοκάρουμε, εμείς τις σκέψεις μπλοκάρουμε. Μπλοκάρουμε κάπου εκεί μέσα, μπερδεύεται μέσα στο μυαλό, μπλοκάρονται και αρχίζουν και συζητάς, και τι συζητάς? Ας το να φύγει. Όπως ήρθε θα φύγει. Όταν είναι από το Πνεύμα το Άγιο, κάτι φαίνεται. Θέλει να σκέπτεσαι, θέλει να σκέψεις το Θεό σου, σκέψεις το Λόγο του Θεού, σκέψεις τους αδερφούς σου, σκέψεις τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Υπάρχει τρόπος να ξεφύγεις λίγο αυτήν την καθημερινότητα που όλη την ημέρα σε βασανίζει. Διαλογισμοί και διαλογισμοί, θα βγάλεις τίποτα? Θα το μάθω το μάθημα. Τι ασχολείσαι με κάτι που δεν μπορεί να το λύσει, μπορείς? Άστο. Ο Θεός να μας ευλογήσει τελευταίες ημέρες, αδερφοί, να επιστρέψουμε στην απλότητα για να μπορούμε να ευλογούμαστε και το νου μας. Αν χάσουμε την αρπαγή, αλίμονό μας. Ξέρετε, ο Ευνούχος, μια να το πω και αυτό για ένα επίλογο, ο Ευνούχος πήγε στην Ιερουσαλήμ για να ευλογηθεί ο άνθρωπος, όπως ήξερε. Δεν πήρε τίποτα. Γυρνώντας, είχε ακόμα μέσα το κενό και το φανέρωσε. Και όταν ο άνθρωπος με ειλικρίνεια, Κύριε, εγώ ήρθα στην Εκκλησία για να ευλογηθώ, θέλω να πληρώσω με Πνεύμα Άγιο. Μέχρι στιγμής δεν πήρα. Βέβαια δεν ήξερε τι του φύλαγε ο Θεός, αλλά ο Θεός όμως, ο οποίος είναι εκεί και θέλει να σε ευλογήσει από το βράδυ, αν τον αφήσεις θα βρει τρόπο να σε ευλογήσει. Αυτό που έχει σημασία, το συμπέρασμα μετά το βάφτισμα, είδατε που έκανε, επορεύεται, το λέει, την οδόν αυτού χαίρον. Από εδώ για να φύγεις με χαρά, όχι όπως ήρθες, θα φύγεις μόνον εάν πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, αν αφήσεις το Θεό να σε επισκεφτεί, να ευλογήσει την καρδιά σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Αμήν.